Μετά την απόφαση του Υπουργού για οριστική απόδοση του θαλασσίου μετόπου στο Δήμο Πατρέων, οι δημοτικοί παράγοντες σχεδιάζουν την επόμενη ημέρα. Η Δημοτική Αρχή από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τη νέα θητεία, έχοντας το επίκεντρο τις ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων, προχώρησε χωρίς να περιμένει την οριστική παραχώρηση σε έργα και αναπλάσεις στην παραλιακή ζώνη, όπως τον Νότιο Πάρκο και άλλες μικρότερες παρεμβάσεις, πιέζοντας και με αυτόν τον τρόπο για την οριστική παραχώρηση. Όμως, το έγγραφο του Υπουργού δεν έρχεται να δικαιώσει πλήρως τα όσα ως πλαίσιο έχει το Δημοτικό Συμβούλιο θέσει, με την έννοια ότι δεν κρύβει ότι προσωρινά ο χώρος, τουλάχιστον προσωρινά, ο βόρειος ζημένας παραμένει και λειτουργεί ως εμπορικό λιμάνι. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να συνεχιστούν τα έργα ανάπλασης του Νοτίου Πάρκου, ενώ ζητά την οικονομική στήριξη της κυβέρνησης για να επεκταθούν οι εργασίες και σε άλλους τομείς. Τα έργα συνεχίζονται και θα ολοκληρωθούν και θα είναι στολίδι. Και αυτό έγινε με την φιλότιμη εργασία των εργαζομένων του Δήμου μας, με τα μηχανήματά μας και με ελάχιστα ποσά που μπορέσαμε να διαθέσουμε. Όμως, η συνολική ανάπλαση από τον Κόκκινο Μήλο έως και την Πλάζ απαιτεί άλλου είδους κεφάλαια, άλλου είδους ποσά, και εμείς, επειδή ακριβώς δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε τον άνεργο, τον φτωχό, όλους τέλος πάντων το λαϊκό κόσμο της πόλης που στενάζει από την αντιλαϊκή πολιτική που υλοποιεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Το κρίσιμο θέμα του θαλασσίου μετόπου θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να πάρθουν οι τελικές αποφάσεις για την καλύτερη αξιοποίηση του χώρου. Έχει ήδη αποσταλεί η πρόταση σε όλους τους επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων για να ενημερωθούν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Αποστέλλεται σήμερα σε όλους τους φορείς της πόλης μας, ιδιαίτερα σε αυτούς που στήριξαν τις πρωτοβουλίες και με τις δικές τους αποφάσεις συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις. Και ελπίζουμε ότι το επόμενο διάστημα, αισιόδοξοι είμαστε, θα αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο οριστικά για το ζήτημα αυτό. Με τη συμμετοχή φορέων θα γίνει η συνεδρία, θα είναι ανοιχτή. Και μένει προς διεκδίκηση, γιατί με το έγγραφο δεν γίνεται καθαρό. Πάντως δεν προβλέπεται, για να είμαι ειλικρινής, η χρηματοδότηση. Γιατί εμείς δεν θέλουμε ακριβώς την παραλία σαν ένα χώρο έρημο, καταλυμμένο, βρώμικο στη σημερινή κατάσταση, σε αυτή την κατάντια. Θέλουμε η παραλιακή ζώνη να αναπλαστεί συνολικά, να είναι σημείο αναφοράς, όμορφο, καθαρό.